Γεια σας και πάλι κυρίες και κύριοι και χρόνια σας πολλά. Κόσμος ηρωεί στα μαγαζιά για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής. Λίγες ώρες πριν από το ρεβεγιόν της παραμονής των Χριστουγέννων και την τιμητική τους έχουν και τα καταστήματα με δώρα. Ο πιο εμπορικός δρόμος της Αθήνας, η Ερμού, βουλιάζει από κόσμο, ανάμεσα τους και ο Γιώργος Σαραντάκος που καταγράφει την αγοραστική κίνηση. Γιώργο. Ακριβώς, Ράνια, όπως είπαμε και προηγουμένως, πάρα πολλοί κόσμοι σήμερα. Και να σου πω ότι σήμερα σε κεντρικό κατάστημα της οδού Ερμού οι αποδείξεις που κόπηκαν μέχρι τις 2 το μεσημέρι ήταν κατά 30% από αυτές που κόπηκαν χθες το αντίστοιχο διάστημα. Μπορεί να αντιλαμβάνεσαι ότι πολλοί είναι εκείνοι που άφησαν σήμερα τελευταία στιγμή να κάνουν τα δώρα, να αγοράσουν τα προσωπικά τους αντικείμενα και να τιμήσουν και το έθιμο. Τώρα, αν με ρωτήσεις για τις τιμές, θέλω να σου πω ότι στα κρέατα από κόσμο περίμενε μια πτώση τιμών σήμερα. Κάθε άλλο παρά επιβεβαιώθηκαν οι εκτιμήσεις και οι προβλέψεις. Τα κρέατα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα με τη γαλοπούλα να φτάνει και σήμερα τα 12 ευρώ στην κεντρική αγορά της Αθήνας και στα συνοικιακά τα 13 με 13,50. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Το ελληνικό γαλανόλευκο θαύμα είναι ένας από τους τίτλους της γερμανικής εφημερίδας Bild που φιλοξενεί και συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του για το κυβερνητικό έργο αναφέρθηκε στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και τα εύσημα από διεθνείς οργανισμούς. Η Μαρία Παπά μας ενημερώνει. Ράνια, τα φετινά Χριστούγεννα βρίσκουν την Ελλάδα να έχει αφήσει πίσω της μια υπερδεκαετία λυσίδα κρίσεων και να ταινίζει το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία, τόνισε ο Πρωθυπουργός στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη συμφωνία που επεκτεύθηκε στο ΕΚΟΦΙΝ, αλλά και στο δημοσίευμα του Economist που κατέταξε την Ελλάδα πρώτη χώρα της χρονιάς μεταξύ 35 κρατών. Σήμερα είχαμε διθυραμβικά σχόλια και από την Bild για την ελληνική οικονομία. Η γερμανική εφημερίδα που κατά καιρούς έχει κατακεραυνώσει την Ελλάδα με δημοσίευμα τώρα γράφει για το ελληνικό γαλανόλευκο θαύμα, όπως είπες. Έτσι, το 2023 αποχωρεί με τις καλύτερες κριτικές για τη χώρα μας από τον διεθνή τύπο και το νέο έτος έρχεται με αυξήσεις για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι θα λάβουν αύξηση μετά από 14 χρόνια. Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα έψαλαν σήμερα στους πολιτικούς μας αρχηγούς, σύλλογοι και χοροδίες από όλη την Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άκουσε τα κάλαντα στο Μέγαρο Μαξίμου μαζί με την οικογένειά του, ο Στέφανος Κασελάκης στην Κουμουνδούρου και ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Χαριλάου Τρικούπη. Στον Περισσό, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος έσυρε και το χορό. Περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Σημειώνης. Ράνια, η Κατερίνα Σακελαροπούλου άκουσε τα κάλαντα αρχικά από την πάντα των Ενόπλων Δυνάμεων και την Προεδρική Φρουρά και στη συνέχεια από αρκετούς άλλους, όπως οι Δρακοφόροι της Κρήτης, παιδικές χοροδίες, οικογένειες από το Ουράνιο Τόξο και Ρωμά. Τώρα, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα και τα τρία τους παιδιά άκουσαν τα κάλαντα από γυναίκες του Καστελόριζου, από Θρακιώτες και από Αρκάδες. Υπό τους ήχους της κριτικής λύρας άκουσαν τα κάλαντα στην Κουμουνδούρου ο Στέφανος Κασελάκης και ο Τάιλερ Μάκμπεθ από τον Σύλλογο Δικτέη Καθρινή. Στη Χαριλάου Τρικούπη, ο Νίκος Ανδρουλάκης από μέλη της Παναργατικής Ομοσπονδίας και από το χορευτικό όμιλο Αωρίτες της Κρήτης. Και τέλος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας χόρεψε παραδοσιακούς χορούς και άκουσε τα κάλαντα στην Τζακώνικη Διάλεκτη από την Παναρκαδική Ομοσπονδία στο Περισσό. Ευχαριστώ πολύ, Κωστέ. Μεγάλη ταλαιπωρία, κυρίες και κύριοι, για 100 Έλληνες ταξιδιώτες που πήγαν στο εξωτερικό για λίγες ημέρες ξεγνιασιάς. Είναι εγκλωβισμένοι από χθες το μεσημέρι στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης. Ακόμα 60 άτομα, ανάμεσα τους ηλικιωμένοι και παιδιά, έζησαν έναν εφιάλτη σε οδικό ταξίδι εξαιτίας φοδρής χιονοθύελλας. Δεν είχαμε τροφή και νερό. Φοβηθήκαμε για τα χειρότερα, λένε στο ΣΤΑΡ και την Άννα Σταματιάδου που είναι μαζί μας για να μας ενημερώσει. Οι 59 Έλληνες, Ράνια, από την Θεσσαλονίκη ταξίδεψαν στην Πράγα για τις γιορτές. Ξεκίνησαν λοιπόν χθες το μεσημέρι οδικός με λεωφορείο να πάνε στην Βιέννη. Εγκλωβίστηκαν στα χιόνια για 17 ώρες, για μια απόσταση που κανονικά θα γινόταν σε 3,5 ώρες. Υπήρξε αναστάτωση γιατί ανάμεσα στους επιβάτες ήταν παιδιά ηλικιωμένοι και αναγκάστηκαν να μείνουν χωρίς τροφή, νερό και φάρμακα. Μετά από πολλά τηλεφωνήματα στην πρεσβεία, δόθηκε τελικά λύση και είναι αυτή τη στιγμή ασφαλής όλοι τους στην Βιέννη. Όμως το θρίλερ στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης για 100 περίπου Έλληνες είναι σε εξέλιξη. Ήταν να επιστρέψουν χθες το μεσημέρι στην Ελλάδα, αλλά η εταιρεία χαμηλού κόστους που είχαν επιλέξει ακύρωσε την πτήση τους χωρίς να τους ενημερώσει το γιατί και παραμένουν εγκλωβισμένοι χωρίς καν να έχουν ένα βάουτσερ για φαγητό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έχει σπεύσει στο αεροδρόμιο ο πρέσβης της Ελλάδας στη Βουδαπέστη και προσπαθεί να βρει λύση. Τελευταία ενημέρωση είναι ότι πιθανότατα σε λίγη ώρα να ξεκινήσουν με αεροπλάνο που θα έφτανε από το Πόρτο στη Βουδαπέστη για να επιστρέψουν στη χώρα μας. Άννα Σταματιάδου, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση.
Παραμονή Χριστουγέννων, ένας 22χρονος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο σε τροχαίο που έγινε έξω από τη Λάρισα. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με τοπικά υπό συνθήκες που διερευνώνται από την τροχαία. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν έφτασαν τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ο άνδρας ήταν χωρίς τις αισθήσεις του. Ο οδηγός του άλλου οχήματος, 25 ετών, τραυματίστηκε. Και οι δύο διακομίστησαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του 22χρονου. Καταδίωξη κλεμμένου αυτοκινήτου έγινε τα ξημερώματα στον περιφερειακό δρόμο από το Εγάλεο και του Ρέντι. Ο οδηγός, ένας Αρμένιος 33 ετών, παράτησε το αυτοκίνητο και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του, αρνούμενος να παραδοθεί στους αστυνομικούς. Η καταδίωξη ξεκίνησε όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο αυτοκίνητα να κινούνται με μεγάλη ταχύτητα προς τα Ανολιώσια. Ο δράστης βρήκε καταφύγιο στο σπίτι του, πρόκειται για ένα διαμέρισμα δευτέρου ορόφου. Αρνούνταν να βγει. Τα ΕΚΑΜ έσπασαν την πόρτα για να προχωρήσουν στη σύλληψη. Και το τελείωσε και το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Star Channel. Για συνεχή ενημέρωση μπορείτε πάντα να επισκέπτεστε το star.gr. Ακολουθεί η ξένη ταινία «Ο χιονάνθρωπος». Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωσή σας στις 8 παρατέταρτο με τον Σπύρο Λάμπρου. Κυρίες και κύριοι, καλό και χαρούμενο απόγευμα να έχετε. Χρόνια πολλά!